Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χθε τα λέγαμε, σήμερα μα βγήκαν οι ε, δράκοι. Ναι, γιατί δυο μερόνυχτα συζητούσαν και προσπάθησαν να βρουν μια λύση. Τελικά βρήκαν τη λύση. Οι δράκοι πρόκειται... είχαν να κάνουν, που είπα εγώ, στο... αναφέρονται στη, στην γαλλική ε, υπόθεση. Από πού θε να ξεκινήσουμε από, Πάμε από την Ευρώπη, από την Ευρώπη που μας αφορά ναι, όλους, βέβαια. Ναι, λοιπόν, ε, δυο μερόνυχτα. Έτσι, βρήκανε τη λύση. Πολιτική είναι η συμφωνία, πρέπει να επικυρωθεί. Να επικυρωθεί επί τη ουσία. Ε, υπήρξε ένα συμβιβασμό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί το Ευρωκοινοβούλιο και, και εγώ ήταν μάλλον μια επίσπευση στις διαδικασίες, γιατί σε περίπου ένα μήνα θα σταματήσουν οι εργασίες στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλοι θα ψάχνουν να βρουν πώς θα ξαναμπούν στο, στο Ευρωκοινοβούλιο μέσα των εκλογών. Λοιπόν, ε, ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύμφωνο με πέντε νόμους, έτσι. Ε, επίσης τίποτα δεν είχε υπήρξε ένας κανονισμός ένας κανόνας στην Ευρώπη ότι αυτή τη φορά τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν όλα και να πούμε ότι η συμφωνία ω πλαίσιο αφορά το α, προφίλ όσων δικαιούνται άσυλο και όσων μπορούν να χαρακτηριστούν πρόσφυγε. Λοιπόν, είναι πέντε νόμοι, έτσι. Mm -hmm. Να τους πούμε τους νόμους γιατί αυτό νομίζω έχει πάρα πολύ σημασία. Καταρχάς... Στην, είναι μια πρώτη καταγραφή εθνικότητα, ηλικία, θα γίνεται μια εξέταση υγεία. Επί τη ουσία θα υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα, έτσι ώστε να υπάρχει μια πρώτη καταγραφή στα σύνορα όλων αυτών οι οποίοι προσπαθούν να, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η καταγραφή θα μπαίνει στο Eurodac, που είναι επί τη ουσία μια μεγάλη βάση δεδομένων. Αυτό είναι ο δεύτερο νόμο, όπου εκεί θα γίνεται καταγραφή έτσι ώστε να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα και ένα είναι το αίτημα, να μην γίνονται δύο και τρία αιτήματα. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με την παροχή ασύλου. Το άσυλο θα μπορεί με δύο τρόπου να δοθεί: Είτε στα σύνορα με επίσπευση τη διαδικασία μέσα σε 12 μέρε το πολύ να δίνεται ή δεν θα δίνεται άσυλο, και αργότερα αφού πηγαίνει. Προ τι χώρε χώρες υποδοχή, εκεί είναι πιο βραχύβια η διαδικασία και έτσι θα, θα επικρατεί άλλη. Ωραία. 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 Ά, α, α, άλλη είναι, είναι πολύ δύσκολη εκεί πέρα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν δύο τρόποι για να δίνεται το άσυλο. Το τρίτο, που είναι το, για μένα το πιο σημαντικό, έχει να κάνει με τη λεγόμενη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ότι χώρες οι οι οποίε ε, είναι πρώτη υποδοχή θα μπορούν να έχουν την απέτηση από χώρε οι οποίε δεν έχουν σχέση με την πρώτη υποδοχή να, να υπάρχει μετεγκατάσταση των, ε... Των μεταναστών και των ε, αλλά σημαντικό εδώ. Σημαντικό είναι, αλλά δεν ξέρω πόσο δεσμευτική θα είναι. Αυτό ακριβώ. Εδώ, εδώ είναι το θέμα. Εδώ υπάρχει μία παράγραφο, γι' αυτό υπάρχουν και πολλοί και από διάφορε ευρωκοινοβουλευτικέ ομάδε. Τι λέει αυτό, ότι οι χώρε οι οποίε δεν θα θέλουν τη μετεκατάσταση, με ένα χρηματικό αντίτιμο, θα μπορούν πάρα πολύ απλά. Έτσι μεταφράζεται, αν διαβάσει κανεί την διαδικασία. Τόσε θα... χιλιάδε ευρώ το κεφάλι ε, είναι αυτή που κρατάει το χρόνο. Απλώ το σύστημα θα προσφέρει στι χώρε τρει επιλογέ για να βοηθήσουν με την κατάσταση ορισμένου αριθμού ετούντων ασύλου, καταβολή συνεισφορά για κάθε ετούντα που αρνούνται να μετεγκατασταθεί. Θα μπορεί με 20 ή 30 χιλιάδε το κεφάλι να μην του ε, δέχονται. Και να λέει στην Ελλάδα ή στην Ιταλία ότι κρατάει. Πρώτες... Έχουν... Ε, αυτό δεν είναι αλληλεγγύη. Έτσι, αυτό Είναι, είναι, είναι σαφές. το ίδιο που συζητάγαμε χρόνια, είναι αυτό που ζητούσε η Γερμανία, είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται ε, εδώ και πάρα ναι. πολύ καιρό. Ε, ακόμα σε πρώτη φάση θυμάστε ε, είχαμε τις ποσοστώσεις της μετεγκαταστάσεις ε, που δεν τηρήθηκαν ναι. ποτέ, συμφωνίες ήταν και εκείνες. Μετά πάμε στην οικονομική αποζημίωση, εμείς δεν θέλουμε πρόσφυγες θα λέει ο Όρμπαν, σας δίνουμε 20.000 το κεφάλι. Είναι, είναι, μια συμφωνία, εντάξει, όπω ε, όπως είπες και η Μέτσολα και η Φοντελάιεν και η Μπέρμποκ, υπουργό εξωτερικών της Γερμανίας, τη χαρακτήρισαν ιστορική. Συμβιβασμός ήταν επί της ουσίας, γιατί βαδίζουμε Δεν προς ολοταχώς. Υπάρχει μια συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην είναι ένα συμβιβασμό λιγότερο ή περισσότερο ιστορικό. Σωστό, σωστό είναι αυτό. Το, το, θέμα βέβαια είναι ότι υπάρχει ένας πέμπτος νόμος που ουσιαστικά προσπαθεί να αποφύγει κρίση όπως το 2015. Να μην υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη εισρωή μεταναστών και γιατί έχουμε περάσει μια πανδημία, έχουμε περάσει μια ενεργειακή κρίση, έχουμε περάσει μια υγειονομική κρίση. Βρισκόμαστε σε περί... στην κλιμάκωση τη κλιματική κρίση. Ακριβώ. Σε περίπτωση που κάποιε χώρε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, επειδή υπάρχουν ανωτέρα βία καταστάσει, τότε θα πρέπει επί τη ουσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει αυτέ τι χώρε. Τώρα πώ θα συνεισφέρει οικονομικά. Γιατί αυτό είναι το, βασικό. Και δεύτερον, επί... Περίμενε Σουσίας... πρώτα να περάσει το σύμφωνο ναι, να εγκριθεί. Δάξει, θα να εγκριθεί, δούμε την θα εγκριθεί. Την τελ... ναι. θα εγκριθεί ε, αλλά... Να δούμε την τελική του μορφή, όλε αυτέ τι δημιουργικέ ασάφειε, πώ θα ερμηνευτούν ε, και πώ θα εφαρμοστούν. Και πάμε και Γαλλία. Όπου εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Με το Θαλή, το τρένο έχει πάει από τι Βρυξέλλε μέχρι το Παρίσι μια μισή ώρα. Η απόσταση όμω αυτή τη απόφαση στι Βρυξέλλε από την απόφαση που λήφθηκε χθε στο Παρίσι είναι έτυφωτο. Έτσι, ε, πραγματικά φωτό. Γιατί πριν σε λίγη ώρα αναμένεται ο Μακρόν να, δο... να μιλήσει στου ε, Γάλλου προσπαθώντα να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Τι έγινε. Είναι ε, ένα μεταναστευτικό νόμο, τον οποίο για να τον περάσει ο Μακρόν αναγκάστηκε να, είναι, να τον ξαναγράψουν από την αρχή. Τον είχε καταθέσει ήδη πρώτη φορά. Δεν, απορρίφθηκε, είχε δεν πέρασε. Ναι. Τον ξανάγραψαν από την αρχή πολύ πιο σκληρά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι συντηρητικοί το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, να, το, να, να δεχθεί να το ψηφίσουν Πέρασε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Και έτσι διοψηφία, ώστε να έτσι. το στηρίξει και η Λεπέν. Mm. Mm. Δεν χρειάζεται να το στηρίξει η Λεπέν. Αναγράφηκε με τέτοιο τρόπο που το, 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 τον στήριξε και η Λεπέν. Αφορά δύο... Ε, ζητήματα, Έχει πολύ ενδιαφέρον και σημασία να μα δώσει τα σημεία τα οποία είναι τα επίμαχα. Καταρχά, αφορά πολίτε οι οποίοι δεν είναι, δεν είναι πολίτε Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί, για να μπορούν να έχουν δικαιώματα σε επιδόματα, σε κοινωνική πρόνοια, πρέπει να μένουν και να εργάζονται στη Γαλλία πέντε χρόνια. Αυτό δεν έχει λοιπόν... σημασία αν είσαι Αφρικανό, μπορεί να είσαι Ισλανδό, μπορεί να είσαι Αμερικανό. Αφορά όλου του πολίτε. Όλου εκτό ε, που, ε, που δεν είναι πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο που έχει να κάνει με τα εργατικά χέρια. Αλλά τι εργατικά χέρια, τα εξειδικευμένα εργατικά χέρια, εκεί που έχει ανάγκη η Γαλλία. Δηλαδή, δεν ξέρω τι, τι ανάγκε μπορεί να έχει η Γαλλία, γιατρού, καθηγητέ τι στι κατασκευέ οτιδήποτε. Τεχνίδες, οτιδήποτε. Ε, εκεί θα υπάρχει, υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία για τα εργατικά χέρια. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ε, λένε όλοι ότι θα μπορούσε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο και χωρί να τη, τους, τις ψήφους του ψήφου. Νομίζω ότι αυτή η ρυθμίση που λέει για, 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 για το εργατικό δυναμικό προβλέπει μονο, ε, αποκλειστικά και μόνο μονοετή άδειε παραμονή. Ναι, οι οποίε ναι. θα ανανεώνονται. Οι οποίε θα ανανεώνονται, είναι σωστό. Είναι πάρα δεν, πολύ δε, σκληρή δε, δε η δε ρύθμιση. Είναι πάρα πολύ σκληρή. Λοιπόν, καταρχά, πανηγυρίζουν στο, στο κόμμα τη Λεπέν. Γιατί λένε ότι έτσι όπω γράφτηκε ο νόμο, επί τη ουσία είναι το ίδιο με αυτά που έλεγε όχι η Μαρι Λεπέν, αλλά ο πατέρα τη, ο Ζαν Μαρι Λεπέν, Προ 20 30 ετών. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι η Μαρή Λεπέν είναι η ήπια ακροδεξιά... ...ο πατέρας ότι της ήταν, δεν, ναι. ήταν η σκληρή ακροδεξιά. Ε, και το επίσης ενδεικτικό είναι ότι πόσο 50-60 βουλευτέ του. Αρκετοί αρκετή, της... αρκετή, της κοινωνικής αρκετή κοινωνικής δεν, το, δε δε το δε ψήφισαν. Ψήφισαν, δεν, το δεν ψήφισαν. Και επίση υπάρχουν κάποιοι υπουργοί οι οποίοι επί τη ουσία είτε έχουν ήδη ε, δηλώσει παρέτηση, είτε σκέφτονται να παρετηθούν. οι υπουργό ε, Ανώτατης Ανώτατη Εκπαίδευση, η υπουργό Τέγαση, η υπουργό Υγεία. Δεν ξέρω αν θα τι κάνει η Μπόρνη που η Γαλλίδα πρωθυπουργό δεκτέ αυτέ τι παρετήσει, γιατί ήταν ένα σοβαρότατο πλήγμα για τον Μακρόν. Πάντω μπαίνει σε μια διελκυστίδα εξελίξεων η Γαλλία. Και τώρα, γιατί πάρα πολύ απλά φαίνεται ότι επί τη ουσία ο Μακρόν, ο φιλελεύθερο, ο δημοκρατικό, ο, ο ευρωπαϊστή. Ακριβώ αυτό ήθελα <laughs> να πω. Σέρνεται. Πίσω από το άρμα και της, όλα αυτά της, μπροστά Μαρίνα. στο φόβο των ευρωεκλογών και το τι θα βγάλει κάλπη ε, με διωγγούμενο το κύμα Αυτό είναι πολύ, της μεγάλο το πολύ μεγάλο το ερώτημα. Και το ξέρουν στην Ευρώπη, γι' αυτό και προσπαθούν να τα μαζέψουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και ενώ όλα αυτά μα δονούν εδώ στην Ευρώπη, η Αμερική δονείται ξανά από την υπόθεση Τραμπ. Ε, τώρα, το, ο νέο φάρο, κυρίε και κύριοι, στι πολιτικέ εξελίξει στι ΗΠΑ είναι το ανώτατο δικαστήριο του Κολοράντο, νομίζω. Ναι, ουσιαστικά τι έκανε. Πικαλέσχει τη 14η τροπολογία ότι επειδή ο, ο Ντόναλτ Τραμπ έκανε ό,τι έκανε, θυμόμαστε τον ε, Ιανουάριο του 2019 όταν προσπάθησαν να μπουν στη, στο Κογκρέσο οι οπαδοί του, ουσιαστικά λέει ότι δεν έχει δικαίωμα ο Ντόναλτ Τραμπ να θέσει υποψηφιότητα ούτε για το χρήσμα ούτε για την Προεδρία. Βέβαια, αυτό είναι το ανώτατο το δικαστήριο του Κολοράντο. Πολιτιακό. Πολιτιακό ε, ο Ντόναλτ Τραμπ προφανώ θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν, ξέρω δηλαδή. τι θα απο... δεν ξέρει κανεί βέβαια τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Πάλι και μιλάει για νέα πολιτική δίωξη. Το ζήτημα είναι ότι πλέον δεν είναι εκλογέ με την έννοια τη Τη πολιτική εκλογή ή τη διαδικασία ψήφου. Εδώ μιλάμε για μια δικαστική εκλογή. Είναι έτσι. ένα τεράστιο θέμα. Προ το παρόν, τι ισχύει, ότι μέχρι να ασκήσει η έφεση ο Τραμπ στα ψηφοδέλτια που θα βγουν στο Κολοράδο. Δεν θα μπορεί να είναι το του Τραμπ. Euh, δεν θα είναι Δεν μπορεί να είναι ο Τραμπ. Με το που θα ασκήσει την έφεση, ε, θα υπάρξει αναστολή, θα μπορεί να είναι υποψήφιο. Θα περιμένουμε την απόφαση του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου. Βέβαια, κρεμούν υποθέσει και σε άλλα πολιτικά. και και σε άλλε Το διατάφτα είναι δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ή ο Τραμπ δεν θα είναι υποψήφιος, οπότε ουδής γνωρίζει τι κύμα αντιδράσεων ναι, σωστό, θα υπάρξει ναι. στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ή θα είναι υποψήφιος και θα δούμε τις εκλογές του επόμενου Νοεμβρίου να εξελίσσονται σε ένα νομικό θρίλερ που δεν ξέρω πότε θα καταλάβουμε και αν ίδιο... και ποιον έχει Αμερική σωστό, Πρόεδρο. Πάντως, σε μια μην τελευταία κουβέντα, και το ίδιο το δικαστήριο του Κολοράντο αποφασίζοντας να μην έχει δικαίωμα ο Τράπ να είναι υποψήφιος, ανέφερε ότι με αυτή την απόφαση οδηγούμε την πολιτική ζωή των ΗΠΑ σε αχαρτογράφητα νερά. Σε αχαρτογράφητα νερά, ενδεχομένως ακόμη πιο αχαρτογράφητα και από εκείνα που άνοιξαν μετά την εξέγερση της 6 η Ιανουαρίου και την υπόθεση του Καπιτολίου, ακριβώς για αυτή την οποία κατηγορείται ο Ντόναλτ Τραμπ. Κώστα Καλέτσιο, να σε ευχαριστήσω.